μια ελάχιστη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του στα ελληνικά γράμματα. Από την πόλη του αποτέλεσε η τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών για τον καθηγητή νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Δημήτρη Τζιόβα, το βράδυ της Τετάρτης. Ο Δημήτρης Τζιόβας πρόσφατα τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού που συνιστά την ύψιστη κρατική διάκριση στον κόσμο της λογοτεχνίας. Ο κύριος Τζιόβας παρέλαβε το βραβείο από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, που λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί με κολακευτικά λόγια στο έργο και τη διαχρονική του προσφορά. Όπως ακούσαμε πρόσφατα, απονομήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το έτος 2021 στο Δημήτρη Τζιόβα. Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Δημήτρης Τζιόβας με την πρωτότυπη, αναστοχαστική και αδιάλειπτη προσφορά του στα ελληνικά γράμματα συμβάλλει στην ανανέωση των νεοελληνικών σπουδών, εμπλουτίζοντας την κριτική φιλολογία με νέες μεθόδους και ερμηνευτικές αναγνώσεις. Το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Τζιόβα με τίτλο «Η Ελλάδα, αποτυχούντας την κρίση, η κουλτούρα της μεταπολίτευσης» αποτέλεσε το επίκεντρο των αναφορών και του συλλογισμού στην ομιλία του τιμόμενου προσώπου. Λείπει όμως ακόμη και στα ελληνικά μια πολιτισμική θεώρηση της περίοδου και με αυτό το σκεπτικό το βιβλίο συνιστά ένα είδος πολιτισμικής ιστορίας της μεταπολίτευσης. Τοποθετώντας το υλικό του σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο, χωρίς όμως να έχει αξιώσει συνολικής κάλυψης του πολιτισμικού γίγνεσθε της εποχής. Στόχος του είναι να καταγράψει τις μεταβάσεις, όχι τη μετάβαση, τις μεταβάσεις της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της μεταπολίτευσης και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την πολιτική στην κουλτούρα, που νοείται πλέον περισσότερο ανθρωπολογικά και βιοπολιτικά παρά ουμανιστικά. Η μεταπολίτευση μπορεί να σηματοδοτεί την απαρχή της πιο ελληνικής περίοδου της ελληνικής ιστορίας, θέτει όμως και ένα ερώτημα σε όσους χρησιμοποιούν τον όρο για να αναφερθούν στο διάστημα από την πτώση της Χούντας μέχρι την οικονομική κρίση. Μήπως είναι καιρός να περάσουμε από τις απαρχές στις διάρκειες? Η επιμονή μας να χαρακτηρίζουμε μια ολόκληρη εποχή αναφερόμενη σε ένα γεγονός που συνέβη στην αρχή της, μαρτυρά κάποια μηχανία στο να προσδιορίσουμε το στίγμα της και μια τάση να βολευτούμε με έναν όρο που πια δεν ανταποκρίνεται επαρκώς ως χαρακτηρισμός μιας ολόκληρης εποχής. Εκτός από τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, ομιλητές ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γιάννης Παπαθεοδόρου και η διδάκτορ φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ελένη Παπαργυρίου. Χαιρετισμό απευθύναν ακόμη ο αντιπρίτανης Σταύρος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας Αλέξανδρος Αλεξάκης, ενώ το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Κώστας Καραβίδας, μέλος ΕΔΥΠ του Τμήματος Φιλολογίας. Μια σπουδαία φυσιογνωμία, πνευματική φυσιογνωμία του τόπου μας. Νεοελληνιστή και διανοούμενο με παρεμβατική παρουσία, σημαντική προσφορά στις νεοελληνικές και πολιτισμικές σπουδές και κυρίως με ένα πλούσιο συγγραφικό έργο διεθνούς εμβέλειας. Αφορμή της αποψινής εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευσή του πριν λίγους μήνες με την ύψιστη κρατική διάκριση για τη λογοτεχνία και τα γράμματα, καθώς του απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνολική προσφορά του. Η σημερινή εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες που υπηρετούν το επιστημονικό πεδίο του τιμόμενου να αναπτύξουν ζητήματα με διαχρονική παρουσία αλλά και με επίκαιρη αξία όσο αφορά την πορεία του Ελληνικού Πανεπιστημίου και στο πλαίσιο αυτό θα θυγούν κρίσιμα ζητήματα για όλους μας, ειδικούς και μη. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ταιριαστή συνέχεια στη σημαντική τιμή που έγινε στο συμπολίτη μας με την πρόσφατη απονομή του Μεγάλου Βραβείου Γραμμάτων του Ελληνικού Κράτους για τη συνολική του προσφορά στα γράμματα. Για το έργο του που ξεπερνά τα όρια της νεοελληνικής φιλολογίας και απλώνεται στα ευρύτερα πεδία του πολιτισμού, της συγκριτικής λογοτεχνίας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να έχει διαφορετική εξέλιξη, καθώς είναι γιος του γνωστού λογοτέχνη και σεβαστού δασκάλου πολλών από εμάς, του Φρίξου Τζιόβα. Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, που το απονεμήθηκε πρόσφατα, έρχεται να προσθεθεί στις πολλές διακρίσεις. Ο ευρυγόνιος φακός του Τζιόβα με ανάγκασε να δω τα λογοτεχνικά μας πράγματα αλλιώς, πέρα και έξω από το κείμενο, ξεπλοκάλλοντας από τα διέξοδα που συχνά αντιμετωπίζουν νέοι ερευνητές στη διαμόρφωση του αντικειμένου.
Το λέει και ο ίδιος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, την οποία θα σχολιάσω και παρακάτω. Λέει: από την αρχή της σταδιοδρομίας μου προετοίμαζα, αν προτιμάτε, τη μετατόπισή μου από τη λογοτεχνία την ίδια προς το πεδίο του πολιτισμού ευρύτερα, προς μια διαφοροποιημένη και συγχρόνως συμπεριληπτική οπτική πάνω στα πράγματα μας. Το θύμισε και ο αγαπητός φίλος